πράγματι μπορεί κάποιος να με κοροϊδέψει για τη χριστιανική μου ιδιότητα? Ναι. Και τούτο γιατί προβάλλω την χριστιανική μου ιδιότητα? Εδώ, ο αγαπητοί εδώ, σημαίνει σαν χριστιανός έχω χάσει το κύρος μου. Πώς μπορεί να χαθεί το κύρος μου ως χριστιανός? Όταν δεν υπάρχει συνέπεια ζωής και χριστιανικής ιδιότητας. Όταν δηλαδή με δουν να λέω ότι είμαι χριστιανός, να το διακηρύσω, να κάνω και δημοσίως την προσευχή μου, αλλά η ζωή μου να μην έχει συνέπεια με την ιδιότητά μου, τότε οπωσδήποτε έχασα το κύρος μου. Και άμα χάσω το κύρος μου, τότε βεβαίως θα με κοροϊδεύουν. Δηλαδή, αν καταλαβαίνετε, είναι το άλλας, κατά τη φράση του Κυρίου, που έπαψε να είναι άλλας, αλάτι. Γιατί αν το αλάτι έπαψε να είναι αλάτι, λέγει, εάν το άλλας μορανθεί, μορανθεί μόρανσης του άλατος, θα πει να χάσει την αληστική του ιδιότητα. Εάν το άλλας μορανθεί, εν τίνει αληστήσατε. Εάν το αλάτι χάσει αυτό που λέμε αλάτι, την αρμύρα του, με τι θα αλατιστεί, αφού το αλάτι έχασε την αρμύρα του? Αποβάλλεται, λέει ο Κύριος, πετιέται στο δρόμο και ποδοπατείτε υπό των ανθρώπων. Αυτό το ποδοπατείτε ή καταπατήστε, όπως το λέει ο Κύριος, ποδοπατείτε από τους ανθρώπους, είναι το ίδιο με το κολάστε που γράφει εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι όταν υπάρχει συνέπεια στη χριστιανική ζωή, τότε έχουμε μίαν αγίαν σοβαρότητα που ο άλλος διστάζει, εμποδίζεται να μας περιπέξει. Δεν μπορεί, αισθάνεται άσχημα όταν βλέπει αυτήν την συνέπεια, όταν βλέπει να είμαι αλάτι. Ας θυμηθούμε την ερώτηση του Κυρίου σε εκείνους που πήγαν να τον συλλάβουν στον κήπο της Γετσημανή. Τι να ζητείτε, τους λέγει ο Κύριος. Σαν πολλοί απεκρίθησαν αυτό, Ιησούν τον Ναζαρέο. Λέγει αυτής ο Ιησούς, εγώ είμαι. Κοιτάτε, εγώ είμαι. Ως ουν είπεν αυτής ότι εγώ είμαι, απήλθον εις τα οπίσω και έπεσον χαμέ. Κοιτάξτε θέαμα παρακαλώ. Ποιο γυρεύεται? Τον Ιησού τον Ναζαρέο. Εγώ είμαι. Μόλις άκουσαν το εγώ είμαι, τόσο τρόμαξαν, τόσο σάστησαν, τόσο συγχύστηκαν, έκαναν βήματα προς τα πίσω και έπεσαν χάμω. Τι ήταν εκείνο? Μήπως καμία θεϊκή ακτίνα του ανθρώπου Ιησού πέρασε από την ανθρωπίνη του φύση και τους έκανε πίσω? Όχι, αγαπητοί. Είναι η ώρα που θεία ακτίνα δεν φαίνεται πουθενά. Είναι η ώρα της συλλήψεως του Κυρίου και του πάθους. Δεν έχουμε πουθενά θεία ακτίνα. Θα λέγαμε, περικρύπτει ο Υιός κάθε θεία ενέργεια. Αφήνει μόνο την ανθρωπίνη φύση. Γι' αυτό και αγωνιάει στον κήπο της Γεθσημανή. Γι' αυτό και άγγελοι τον ενισχύουν. Τότε τι ήταν, τι ήταν? Αυτή η Αγία Σοβαρότης. Και αυτή η Αγία Σοβαρότης είναι αυτό που σας είπα, η συνέπεια μεταξύ ζωής και χριστιανικής ιδιότητας. Ή όπως ο Κύριος προεβάλλετο, όπως προεβάλλετο. Δηλαδή πρόκειται για μια αγία αξιοπρέπεια, όχι εγωιστική αξιοπρέπεια. Γιατί έχουμε και μια εγωιστική αξιοπρέπεια πολλές φορές, που δεν θέλουμε άλλος να πει κάτι για μας. Μια αξιοπρέπεια που γεννιέται από την ταπείνωση, που ο πιστός δεν ζητάει τα δικά του, προσφέρει και προσφέρεται. Τότε έχει αυτήν την αγία
αξιοπρέπεια. Αν τώρα η αφθάδεια των απίστων ξεπερνά κάθε ανθρωπιά, η αφθάδεια των απίστων, τότε πια έχουμε το μαρτύριο, όπως και αυτοί που πήγαν να συλλάβουν τον Κύριον, φυσικά τελικά τον συνέλαβαν, διότι ξεπέρασαν τον εαυτό τους, ξεπέρασαν την θα λέγαμε κάθε ντροπή, ξεπέρασαν κάθε φόβο που μπορεί να έχει ο άνθρωπος μπροστά σε κάτι το μεγαλειώδες, το υψηλόν. Τότε σας είπα, φτάνουμε στο μαρτύριο, για το οποίο φυσικά και μακαριζόμαστε.